Επιστρέψαμε μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού, ο κύριος Στέφανος Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, είσαστε πολύ έμπειρος στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά επειδή το κοινό μας είναι απόλυτη Αττική, θα ήθελα να συστηθούμε και να πούμε ευθύς αμέσως γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος για το Δήμο Κορυδαλλού. Δέστε, υπηρέτησα την πόλη με την εμπιστοσύνη των πολιτών 12 χρόνια ως δήμαρχος και μετά ως αιρετός αντιπεριφερειάρχης στον Πειραιά, δηλαδή στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Τώρα αισθάνομαι έντονο το καθήκον να ασχοληθώ πάλι με τα κοινά, διότι διαπιστώνω ως Κορυδαλλιώτης ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως θα πρέπει να πάνε σε όλα τα μέτωπα του Δήμου Κορυδαλλού και μετά θα έλεγα και εντός εισαγωγικών πιέσεις δημοτών, διαφόρων ομάδων της πόλης, πήρα την απόφαση πλέον να ασχοληθώ με τα κοινά, έχοντας πια την εμπειρία του παρελθόντος, σωρευμένη και βέβαια προτάσεις για το αύριο, οι οποίες θα μπορέσουν να βγάλουν το Δήμο από αυτήν την στασιμότητα που βρίσκεται. Και αυτός είναι ο λόγος που με όθησε στο να ασχοληθώ πάλι με τα κοινά. Κατανοητό. Και ωραία. Σας ακούνε αυτή τη στιγμή οι δημότες Κορυδαλλού. Αναρωτιούνται ποια είναι οι προτεραιότητές σας για την επόμενη μέρα. Αύριο βγαίνετε. Τι θα κάνετε μεθαύριο? Δέστε, ξέρετε ότι ο Κορυδαλλός έχει ορισμένες ταυτίσεις. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε το θέμα των φυλακών. Ένα μεγάλο θέμα. Έτσι λένε φυλακές, Κορυδαλλός κτλ. Παρόλο που αδικεί την πόλη αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι ακριβώς στο σημείο που το άφησα το 2006 όταν έφυγα από τον Κορυδαλλό. Και μετά πήγα στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία πρόοδος όσον αφορά την προοπτική απομάκρυνση των φυλακών. Ορισμένα έργα που έγιναν και είναι σε συνάρτηση με τους αγώνες που κάναμε στο παρελθόν στο θέμα των φυλακών ήταν απόρρια αυτών των αγώνων. Έχει όμως σταματήσει τελείως η απομάκρυνση των φυλακών. Ήρθε ο Πρωθυπουργός το 2019 στις προγραμματικές του δηλώσεις και είπε ότι φεύγουν οι φυλακές. Έχουμε 2023 και οι φυλακές είναι ακόμα εκεί. Τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές και τις εθνικές αλλά και τις αυτοδιοικητικές, η κυβέρνηση λέει ότι προχωράει η διαδικασία για να ξεκινήσει η προδικασία του διαγωνισμού για την δημιουργία ενός καταστήματος σοφρονιστικού στον Ασπρόπυργο. Αυτό όμως, σας διαβεβαιώνω, απαιτεί στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 με 6 χρόνια και αν πάνε όλα τα πράγματα ομαλά. Προτεραιότητά μας λοιπόν. Όπου ο Δήμος πρέπει να είναι ενεργός σε αυτήν την υπόθεση απομάκρυνσης των φυλακών. Μέχρι τώρα ο Δήμος είναι παρατηρητής και περιμένει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μόνο. Του 2019, του 2023 πριν από τις εκλογές και δεν έχει καν στείλει ένα έγγραφο στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, έτσι, να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση. Εμείς κάναμε αγώνες, αν θυμάστε, μπροστά από τις φυλακές, 8.000 κόσμος και με κυβερνήσεις που ήταν και, θα έλεγα, και στον χώρο στον οποίο κινούμαστε και πολιτικά. Αλλά προτάσουμε το τοπικό συμφέρον. Οι φυλακές λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο θέμα είναι η ταλατομία, ένας τεράστιος χώρος 115 στερμάτων που μένει αναξιοποιητός και όχι μόνο αξιοποιητός, αλλά μπαζώνεται κιόλας από την σημερινή διοίκηση επικίνδυνα. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι σώσαμε αυτό τον χώρο, διότι κάναμε παρεμβάσεις στην Εισαγγελία Πειραιώς, στην Πολεοδομία Πειραιά, στην περιφέρεια και σταμάτησαν αυτά τα μπαζώματα και πλέον ο εισαγγελέας ξεκίνησε προκαταρτική εξέταση κατά εκείνων οι οποίοι τουλάχιστον έχουν κάνει στραβά μάτια για τα μπαζώματα στον χώρο του Λατομείων. Τρίτο θέμα σημαντικό είναι η κοινωνική πολιτική μας. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι διαχειριστής της καθημερινότητας. Εμείς θα αποτελέσουμε την ασπίδα για τις κοινωνικές ανισότητες σε τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η πολιτική μας θέση στην αυτοδιοίκηση. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολιτικός θεσμός και έχει βάρος πολιτικό. Δεν μπορεί να με αφήσει εμένα διάφορο το γεγονός της ακρίβειας, παραδείγματι, επικαλούμενος ότι έχω συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Και ως εκ τούτου κλείνω τα μάτια για την ακρίβεια είναι και τα μεγάλα κοινωνικά θέματα. Και μπροστά μας θα έχουμε εξελίξεις τέτοιου χαρακτήρα. Και θα κληθούμε να αποτελέσουμε την ασπίδα και το καταφύγιο για τους πολίτες μας στα κοινωνικά θέματα. Κύριε Χρήστο, και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ, καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.